Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου. Αγαπητοί μου, σας καλωσορίζουμε σε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Συνεχίζουμε το ευλαβικό διπορικό μας στην περιοχή της Γαλιλαίας και μπροστά μας βρίσκονται τα Μάγδαλα. Στα δυτικά παράλια της λίμνης Τιβεριάδος, ανάμεσα στην Καπερναούμ και την πόλη Τιβεριάδα, βρίσκεται το μικρό ψαροχώρι Μάγδαλα, που είναι η πατρίδα της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Πιθανόν τα Μάγδαλα να ταυτίζονται με το χωριό Δαλμανουθά του Ευαγγελιστή Μάρκου, στο οποίο ήρθε ο Χριστός ύστερα από το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων. Σύμφωνα με ιστορικές πηγές και κυρίως τον Φλάβιο Ιώσυπο, τα Μάγδαλα ήταν γνωστά και με το όνομα τα Ταριχαία. Στα χρόνια του Χριστού, τα Μάγδαλα φημίζονταν για τα ταριχευμένα ψάρια τους, από τα οποία πιθανόν να πήραν και το όνομα Ταριχαία. Ο Ιώσυπος αναφέρει ότι τα Μάγδαλα καταστράφηκαν από τους Ρωμαίους κατά τον πρώτο Ιουδαϊκό πόλεμο. Οι αρχαιολογικές ανασκαφές έφεραν στο φως ερείπια συναγωγής από την εποχή του Χριστού, καθώς και ερείπια Βυζαντινού μοναστηριού. Ο μοναχός Επιφάνιος, ο οποίος επισκέφθηκε τα Μάγδαλα στα μέσα του 9ου αιώνα, βρήκε εκκλησία χτισμένη στο χώρο όπου ήταν το σπίτι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Σήμερα στα Μάγδαλα βρίσκεται μετόχη της Ορθόδοξης Ρωσικής Ιεραποστολής. Επίσης, στο σημείο που ο Χριστός θεράπευσε την Αγία Μαρία, υπάρχει αγίασμα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη της Αγίας, μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας, γίνεται πομπή που πορεύεται στο σημείο του αγιάσματος, όπου τελείται δοξολογία. Πάνσεν τον τάφον Χριστού,
ελπόδας την κρατήσαν σαν θείους αυτού με τα λάμπραν εν ξανάστασιν τρανός τιμήσομεν εν σε των μακαρισμών. Φεύγοντας από τα Μάγδαλα και πηγαίνοντας προς την Καπερναούμ, συναντούμε το όρος των μακαρισμών, το οποίο βρίσκεται στη βόρεια πλευρά της Τιβεριάδας θάλασσας και έχει ύψος 345 μέτρα. Σε αυτό το όρος ανέβηκε, σύμφωνα με τον Ευαγγελιστή Ματθαίο, ο Χριστός βλέποντας τους όχλους που τον ακολουθούσαν και δίδαξε τους μακαρισμούς που περιέχουν ανώτερα ψυχικά και πνευματικά διδάγματα για όλους τους ανθρώπους. Η περίφημη αυτή επί του όρους ομιλία του Κυρίου ονομάζεται μακαρισμή, λόγω του ότι κάθε φορά που μιλούσε ο Χριστός άρχιζε με τη φράση «μακάρι», που σημαίνει «ευλογημένοι, ευτυχισμένοι». Στο όρος των μακαρισμών έγινε η μεγάλη μάχη κατά την οποία ο Σαλαδίνος κατετρόπωσε τους σταυροφόρους και έδωσε τέλος στις ληστρικές επιδρομές τους που τόσο ταλαιπώρησαν το ελληνικό και ορθόδοξο γένος. Σήμερα στο όρος των μακαρισμών δεν υπάρχει ορθόδοξο προσκύνημα, αλλά ναός που ανήκει στους Λατίνους και χτίστηκε το 1938. Από το όρος των μακαρισμών φτάνει στο κύμα της λίμνης, ακόμη και σήμερα, η φωνή της αγάπης του. «Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι οι πενθούντες, ότι αυτοί παρακληθήσονται. Μακάρι οι πραείς, ότι αυτοί κληρονομήσουσι την γην. Μακάρι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορταστήσονται. Μακάρι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται. Μακάρι η ειρηνοποιή, ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Μακάρι η δεδιωγμένη ένεκεν δικαιοσύνης, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι έστε όταν ονειδήσωση ημάς και διώξουση και ύποση πάμπων ηρών ρήμα καθημών ψευδόμενη ένεκεν εμού». Το καιρό εκείνο είδεν ο Ιησούς πολλήν όχλων και εσπλαχνίστη επ' αυτής και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Οψίας δε γενωμένης προσήλθον αυτό οι μαθηταί αυτού λέγοντες «Έρημος εστίν ο τόπος και η ώρα ήδη παρήλθεν, απόλυσον τους όχλους ή να απελθόντες εις τας κόμας αγοράσω συνεαυτής βρώματα». Ο δε Ιησούς είπεν αυτής «Ου χρίαν έχουσι να απελθήν, δότε αυτής ημείς φαγήν». Ή δε λέγουσι αυτό «Ουκ έχομεν όδε ημί πέντε άρτους και δύο ηχθείας». Ο δε είπε «Φέρετε μη αυτούς όδε».
και κελεύσας τους όχλους ανακληθήνε επί τους χόρτους, λαβών τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψασης των ουρανών ευλόγησε και κλάσας έδωκε τις μαθητές τους άρτους, οι δε μαθητέ της όχλης. Και έφαγον πάντες και εχορτάστησαν και ήραν το περισσεύον των κλασμάτων 12 κοφίνους πλήρης. Οι δε εστίοντες ήσαν άνδρες ως ύπεντα κι σχήλοι, χωρίς γυναικών και παιδίων. Και ευθέως, ειν άγκας εν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού, εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως ου απολύσει τους όχλους. Στη δυτική όχθη της θάλασσας της Γαλιλαίας είναι η Τάμχα, το προσκύνημα του θαύματος του πολλαπλασιασμού των πέντε άρτων και των δύο ηχθείων. Η αραβική λέξη Τάμχα προέρχεται από παραφθορά του ελληνικού ονόματος Επτάπηγων, από τις πολλές θιούχες πηγές της περιοχής, ονομαστές στην αρχαιότητα για τις ιαματικές τους ιδιότητες. Το Επτάπηγον δεν αναφέρεται στην Καινή Διαθήκη. Στα χρόνια του Ιησού ονομαζόταν ίσως Μαγκαντάν, δηλαδή νερά της τύχης, και ήταν τόπος έρημος στην άκρη της λίμνης, όπου ο Κύριος αποσυρώταν για να αναπαυθεί. Από τον 4ο ήδη αιώνα, οι Ιουδαϊάζοντες χριστιανοί της Καπερναούμ ταύτιζαν την περιοχή με το χώρο όπου ο Ιησούς χόρτασε 5.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά με 5 άρτους και 2 ψάρια. Και έφαγαν όλοι και χόρτασαν και σήκωσαν ό,τι περίσσεψε από τα κομμάτια 12 κοφίνια γεμάτα. Το 383 η προσκυνήτρια μοναχή Σιλβία αναφέρει ότι ο βράχος επάνω στον οποίο τοποθέτησε ο Κύριος τους άρτους είχε γίνει Αγία Τράπεζα μιας μικρής εκκλησίας που θεωρείται ότι έκτισε το 350 ένας Ιουδαίος ευγενής από την Τιβεριάδα που είχε ασπαστεί τον χριστιανισμό, ο Άγιος Ιώσιπος. Στη θέση που βρίσκεται σήμερα ο ναός του πολλαπλασιασμού των άρτων, ο οποίος ανήκει στον Γερμανικό Σύνδεσμο Αγίας Γης και διοικείται από Βενεδικτίνους, οι αρχαιολογικές ανασκαφές του 1932 έφεραν στο φως μια βυζαντινή παλαιοχριστιανική βασιλική που είχε χτιστεί επί Πατριάρχη Ιεροσολύμων Μαρτυρίου επάνω στα ερείπια της αρχαιότερης εκκλησίας του Ιώσιπου. Ο αρχαίος ναός που καταστράφηκε από τους Πέρσες το 614 αναστηλώθηκε τη δεκαετία του 1980 και αποκαταστάθηκε στη βυζαντινή του μορφή. Στα επηρεασμένα από την Αιγυπτιακή τέχνη ψηφιδωτά που καλύπτουν το υπέροχο μοσαϊκό του δάπεδο απεικονίζονται με απίστευτα ωραίους χρωματισμούς και μια αέρινη λεπτότητα κατασκευής ζώα και φυτά από την Πανίδα και τη Χλωρίδα της λίμνης Γενισαρέτ σε ένα πρωτότυπο, κομψό, φυσικό σύνολο. Στην κόγχη του ιερού απεικονίζεται το περιστατικό του θαύματος, ένα καλάθι γεμάτο ψωμιά ανάμεσα σε δύο ψάρια. Το καιρό εκείνο εφανέρωσε εαυτόν ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών επί της θαλάσσης της Τιβεριάδος. Εφανέρωσε δε ούτως. Ήσαν ομού Σίμων Πέτρος και Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος και Ναθαναήλ
ο από Κανά της Γαλιλαίας και η του Ζεβεδαίου και άλλοι εκ των μαθητών αυτού δύο. Λέγει αυτή Σίμων Πέτρος, υπάγω αλιεύειν. Λέγου συν αυτό, ερχόμεθα και ημί συν σύ. Εξήλθον και ανέβησαν εις το πλοίον ευθύς και εν εκείνη τη νυχτή επίασαν ουδέν. Πρωίας δε ήδη γενωμένης έστει ο Ιησούς εις των Αιγιαλών, ουμέν τι είδεσαν οι μαθητέ ότι Ιησούς εστί. Λέγει νουν αυτής ο Ιησούς, παιδεία μη τι προσφάγιον έχετε, απεκρίθησαν αυτό ου. Ο δε είπεν αυτής, βάλετε εις τα δεξιά μέρη του πλοίου το δίχτυον και ευρύσετε. Έβαλον νουν και ουκέτι αυτό ελκύσε ίσχυσαν από του πλήθους των ηχθείων. Λέγει νουν ο μαθητής εκείνος, ον ηγάπα ο Ιησούς το Πέτρο, ο Κύριος εστί. Σίμων νουν Πέτρος ακούσας ότι ο Κύριος εστί, τον επενδύτην διεζώσατο, ειν γαργυμνός, και έβαλεν εαυτόν εις την θάλασσαν. Οι δε άλλοι μαθητέ το πλοιαρίο ήλθον, ου γαρίσαν μακράν από της γης, αλλώς από επιπηχών διακοσίων, σύροντες το δίχτυον των ηχθείων. Όσουν απέβησαν εις την γην, βλέπουσιν αθρακιάν κειμένην και οψάριον επικείμενον και άρτων. Λέγει αυτής ο Ιησούς, ενέγκατε από τον οψαρίον ον επιάσατε νυν. Ανέβη Σίμων Πέτρος και ήλκησε το δίχτυον επί της γης, μεστών ηχθείων μεγάλων 153, και το σού των όντων ουκ εσχίστη το δίχτυον. Λέγει αυτής ο Ιησούς, δεύτε αριστήσατε. Ουδείς δε τόλμα των μαθητών εξετάσε αυτόν σύ τη σύ, ειδώτες ότι ο Κύριος εστίν. Έρχεται νουν ο Ιησούς και λαμβάνει τον άρτον και δίδωσιν αυτής και το ψάριον ομοίως. Τούτο ήδη τρίτον εφανερώθη ο Ιησούς στις μαθητές αυτού εγερθείς εκ νεκρών. Τιβεριάδα, η Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων. Η Τιβεριάδα ιδρύθηκε στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ γύρω στο 18 μετά Χριστόν από τον τετράρχη Ηρώδη Αντίπα προς τιμήν του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Τιβέριου, από τον οποίο πήρε και το όνομά της. Αργότερα, το 54 μετά Χριστόν, ο αυτοκράτορας Κλάβδιος προσέθεσε και αυτός το όνομά του στην ονομασία της πόλεως, Τιβεριάς Κλαβδιούπολης. Ο Ηρώδης έκοψε επίσης νομίσματα με το όνομά του στην πόλη, προκειμένου να αναδείξει τον σημαντικό της ρόλο, αλλά και για να ενθαρρύνει τους Εβραίους να εγκατασταθούν στη νέα πόλη, καθώς τη θεωρούσαν μολυσμένη, γιατί είχε χτιστεί επάνω σε ένα παλιό νεκροταφείο. Χρειάστηκαν πάνω από 110 χρόνια για να βρεθεί τρόπος να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα, μεταφέροντας τελικά τους τάφους εκτός πόλεως και εξαγνίζοντάς τη. Κατά τη διάρκεια της εβραϊκής εξεγέρσεως εναντίον των Ρωμαίων, η Τιβεριάδα οχυρώθηκε από τον Ιώσιπο Φλάβιο, αλλά όταν έφτασαν τελικά οι Ρωμαίοι, η πόλη άνοιξε τις πύλες της και υποδέχθηκε τον αυτοκράτορα Βεσπασιανό, γλιτώνοντας έτσι την καταστροφή. Μετά την εξέγερση, στο τέλος του 1ου αιώνος μετά Χριστόν, πολλοί Εβραίοι, όπως και το Μέγα Ιουδαϊκό Συμβούλιο, μετακινήθηκαν στην Τιβεριάδα, που έτσι αναδείχθηκε σε μια από τις 4 ιερές πόλεις του Ιουδαϊσμού. Οι άλλες 3 είναι η Ιερουσαλήμ, η Σαφέντ και η Χεβρώνα.
Η Τιβεριάδα επεκτάθηκε κατά τη διάρκεια των Ρωμαϊκών και Βυζαντινών χρόνων και έγινε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στην Αγία Γη. Ακολουθώντας τη μοίρα της περιοχής, γνώρισε διαδοχικά Άραβες και Σταυροφόρους, Μαμελούκους και Οθωμανούς. Πέρασε στη Βρετανική εντολή, οπότε ο αραβικός πληθυσμός εκενώθηκε για λόγους ασφαλείας και τελικά αποτέλεσε τμήμα του κράτους του Ισραήλ. Σήμερα η Τιβεριάδα είναι μια πολύ ανεπτυγμένη τουριστικά λουτρόπολη με προνομιακό κλίμα, ο πληθυσμός της οποίας ανέρχεται σε 43.000 Εβραίους κατοίκους, περίφημη για τις ιαματικές πηγές της, που συνιστώνται για πάμπολες ρευματικές παθήσεις. Η Τιβεριάδα προσφέρει όλες τις χαρές του νερού και του ψαρέματος στους χιλιάδες τουρίστες που έρχονται για να απολαύσουν τη γοητεία της. Πλάι στις υπερσύγχρονες ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις είναι η Ελληνοορθόδοξη Ιερά Μονή των Αγίων Αποστόλων, στο χώρο που έγινε η τρίτη εμφάνιση του Χριστού μετά την Ανάστασή Του και η αποκατάσταση του Πέτρου στο Αποστολικό Αξίωμα. Το χτιριακό συγκρότημα της Μονής, η οποία ενσωματώνει τμήμα των μεσαιωνικών τυχών της πόλεως, χτίστηκε επάνω στα ερείπια παλαιότερης εκκλησίας που κατά την παράδοση ανοικοδόμησε η Αγία Ελένη στην Ακρογιαλιά, όπου οι Απόστολοι με υπόδειξη του Αναστημένου Ιησού έσυραν τα δίχτυα γεμάτα από 153 μεγάλα ψάρια και έφαγαν μαζί του και ζεστάθηκαν στη φωτιά και άκουσαν πάλι τον λόγο της αγάπης του. Μέσα στο πέρασμα των αιώνων, ο ναός της Αγίας Ελένης καταστράφηκε πολλές φορές και πανικοδομήθηκε. Η σημερινή εκκλησία, ρυθμού τρίκλη της Βασιλικής, οικοδομήθηκε το 1978 επάνω στα ερείπια Βυζαντινής Εκκλησίας του 7ου αιώνα και φέρει ευδιάκριτα τα σημεία της επιχωμάτωσης λόγω της ανύψωσης των νερών της λίμνης από την κατασκευή φράγματος στην έξοδο των νερών προς τον Ιορδάνη ποταμό. Το κεντρικό κλήτος της είναι αφιερωμένο στη σύναξη των 12 Αποστόλων, το βόρειο στους πρωτοκορυφαίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο και το νότιο στην Ισαπόστολο Αγία Μαρία Μαγδαληνή. Στη νοτιοανατολική πλευρά των τυχών της και πάνω στη δυτική όχθη της λίμνης Γενισαρέτ βρίσκεται το παρεκκλήσι του πύργου, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και αγιογραφημένο με ωραιότατες τοιχογραφίες. Ο αριθμός 153, στον οποίο ανήλθε η ποσότητα των μεγάλων ψαριών που έπιασαν οι Απόστολοι στη θάλασσα της Τιβεριάδας μετά την Ανάσταση του Χριστού,
όπως αναφέρεται στο 10ο αιωθινό Ευαγγέλιο, είναι μυστηριώδης. Παρακάτω θα αναφέρουμε την ερμηνεία του Θεοφάνους Αρχιεπισκόπου Ταυρουμενίου. Ο αριθμός 100, όντας και τετράπλευρος και ολοκληρωμένος, φανερώνει το σύνολο των εθνών που έχουν πιστέψει από τα 4 άκρα του κόσμου. Ο αριθμός 50 αναπαριστά αυτούς που πίστεψαν από τους Εβραίους, επειδή αυτοί τηρούσαν αισθητά τις 10 θείες εντολές. Γιατί όταν δεκαπλασιάζεται η πεντάδα ή πενταπλασιάζεται ξανά η δεκάδα, φτιάχνει το 50, φανερώνοντας την πεντάδα των αισθήσεων και την δεκάδα των εντολών. Ο αριθμός 3 φανερώνει την πίστη στην Αγία Τριάδα, η οποία αφού έκανε ένα τα ξεχωρισμένα μεταξύ τους έθνη, όλους τους συγκέντρωσε σε μία εκκλησία. Και ότι ο αριθμός των ψαριών που ψάρεψαν φανέρωνε προφητικά τον συνολικό πληθυσμό της εκκλησίας, μπορεί να το μάθει κανείς και από την ιστορία της Ρεβέκας. Όταν στάλθηκε από τον Αβραάμ ο δούλος Ελιέζερ ώστε να βρει γυναίκα για τον Ισαάκ, ο οποίος συμβόλιζε τον Χριστό, βρήκε την Ρεβέκα στον τόπο των πηγών. Την αραβωνιάστηκε και στο σημείο που βρίσκεται το πηγάδι δόθηκε η υπόσχεση του γάμου. Γιατί η Ρεβέκα συμβόλιζε την Εκκλησία που ενώθηκε με τον Χριστό με το Άγιο Βάπτισμα. Γιατί αν μετατρέψεις τα γράμματα του ονόματος της Ρεβέκας σε αριθμούς και τους προσθέσεις, θα μαζευθούν 153 μονάδες, όσα βρίσκουμε και τα ψάρια που αλλιεύθηκαν. Έτσι και των Αποστόλων το ψάρεμα, τον πληθυσμό της Εκκλησίας φανέρωσε από πριν. Αγαπητοί μου, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε ακόμα ένα επεισόδιο της εκπομπής «Άγιοι τόποι», εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Χάριτι του Παναγίου και ζωοδόχου τάφου, να είστε καλά και ως την επόμενη φορά, γεια και χαρά σας.
Άγιοι τόποι. Εκεί όπου έστησαν οι άχραντοι πόδες του Κυρίου. Επιμέλεια, παρουσίαση, πρωτοπρεσβύτερος Ιωάννης Νικολάου.